Γιώργη Κακάκη, για το χρόνο που μας διαθέτεται εδώ να καταθέσουμε την πρότασή μας και όλους εσάς που μας συμμετέχετε εδώ στο 10ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΑΚΕ. Είναι μια προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει από κοινού μαζί με τον κύριο Καρτσούκη. Εγώ σας μιλάω από την Στερεά Ελλάδα, είμαστε και οι δύο. Είμαι σύμβουλος εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή και έχουμε κάνει μια προσπάθεια με τον κύριο Καρτσούκη στο πλαίσιο του νέων προγραμμάτων σπουδών. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δημιουργήσει και έχουμε παρουσιάσει αυτή την εργασία μας σήμερα, που έχει μια σαν τίτλο «Ανακαλύπτοντας τη χώρα». Είναι μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί ενσωματώνοντας περιβάλλοντα μάθησης, πλαισιωμένα διδακτικά με δραστηριότητες, που εδράζονται στα φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών της μελέτης περιβάλλοντος. Πριν συνεχίσω, υπάρχει η ροή των διαφανειών. Ναι, Θανάση, κανονικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, απλά αν θέλετε να πείτε, όχι, υπάρχει κανονικά. Ίσως ενδεχομένως το πρόβλημα να υπάρχει όταν γίνεται πλήρες οθόνη προβολή και γι' αυτό το έχω. Πώς είναι. Όχι, κανένα πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε κανονικότητα. Βεβαίως, εγώ το βλέπω τουλάχιστον. Λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για περιβάλλοντα μάθησης, σε αυτή τη διαφάνεια ουσιαστικά τι έχουμε κάνει. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία έχουν οργανωθεί, υιοθετηθεί στο νέο πρόγραμμα των σπουδών. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη εργασία έχουμε επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της πρώτερης γνώσης των μαθητών, η οποία αφορά τις εναλλακτικές απόψεις τους για το φυσικό κόσμο, τις εμπειρίες, τα βιώματά τους, από την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον. Η εμπλοκή των μαθητών στις πρακτικές της επιστημονικής έρευνας συμβάλλει ώστε οι μαθητές-μαθήτριες να κατανοήσουν το πώς η επιστημονική γνώση αναπτύσσεται, να εκτιμήσουν την ίδια τη φύση της επιστημονικής γνώσης και να αναγνωρίζουν ότι το έργο των επιστημόνων είναι μια δημιουργική δραστηριότητα η οποία έχει επηρεάσει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Επιπρόσθετα, οι πρακτικές δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όσο αφορά τώρα την ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων πάνω στο πλαίσιο αυτής της εμπλοκής των μαθητών στην επιστημονική έρευνα, οι μαθητές στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση που καταθέτουμε είναι απαραίτητο να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν την ανάγκη να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και να τις γνωστοποιούν στους συμμαθητές τους, να παρουσιάζουν τα δεδομένα των ερευνών τους με τρόπο ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύουν. Επίσης, να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών και των δεδομένων, τα βασικά σημεία τους, τα μοτίβα, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Όσο αφορά την απόκτηση και αξιολόγηση και επικοινωνία της πληροφορίας, που είναι ένα, ας το πούμε έτσι, ενσωματώνονται μέσα στην επιστημονική έρευνα, στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές είναι αναγκαίο να εμπλέκονται στην επικοινωνία της επιστήμης όσο αφορά τις ερευνές τους. Είναι απαραίτητο να διατυπώνουν είτε προφορικά είτε γραπτά τις ακριβείς περιγραφές για τις παρατηρήσεις τους, τις αρχικές απόψεις τους, αλλά και τις βελτιώσεις τους που προκύπτουν στο πλαίσιο της μάθησής τους. Τις ερωτήσεις στους μαθητές τους, τα επιχειρήματα, τα συμπεράσματα, καθώς και τις τυχόν προτάσεις που αφορούν θέματα και για επίλυση προβλημάτων, τα οποία ερευνούν και μελετούν αξιοποιώντας το επιστημονικό λεξικολόγιο του επιστημονικού πεδίου της έρευνάς τους. Προχωρούμε στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Και αυτό το πλαίσιο και αυτό το περιβάλλον έχουμε ενσωματώσει μέσα στην έρευνα, στην εργασία μας, όπου προτείνεται η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση με σχηματισμό ομάδων εργασίας από μαθητές-μαθήτριες, με σκοπό την υλοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέρους αυτών ή όλων, η οποία έχει αποδειχθεί μια αποτελεσματική προσέγγιση για όλα τα επίπεδα των μαθητών-μαθητών, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα. Επίσης, έχουμε ενσωματώσει στην παρούσα διδακτική πρόταση και τον αναστοχασμό για την αξιοποίηση μεταγνωστικών στρατηγικών, καθώς διαμορφώνουν στάσεις, αξίες που είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθησιακού πλαισίου, αφού οι μαθητές-μαθήτριες ενημερώνονται για την επάρκειά τους και αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Επίσης, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι στο πλαίσιο της μάθησης, είτε ως εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας, είτε ως γνωστικό ερευνητικό εργαλείο, διαδραματίζει πολλαπλούς ρόλους στην οικοδόμηση της γνώσης και στον τρόπο με τον οποίο αυτή διαχέεται στο μαθητικό πληθυσμό. Φυσικά, δεν μπορούμε να παραλείψουμε και την αυθεντική μάθηση,
όπου εμπλέκει τους μαθητές σε εμπειρίες του πραγματικού κόσμου, σε επίλυση προβλημάτων, σε μελέτες περίπτωσης, σε δραστηριότητες ανάληψης ρόλων και σε συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης. Καθώς επίσης και η βιωματική μάθηση, είτε με τη μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, είτε με τη μορφή μαθησιακής διαδικασίας, learning by doing, δίνοντας τη δυνατότητα για την ενδυνάμωσή τους, είτε με τη μορφή της ανάδειξης των βιωμάτων των μαθητών τους, που δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητές τους. Εν ολίγης, όλα αυτά θα τα παρουσιάζουμε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπλέκονται στις επόμενες διαφάνειες. Όσο αφορά τώρα τη διδακτική πλαισίωση, αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί και παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, έχει να κάνει με την ανάδειξη των εναλλακτικών απόψεων, των βιωμάτων και των εμπειριών των μαθητών, παρουσιάζονται σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, όπου οι μαθητές με σύντομες δραστηριότητες έρχονται σε επαφή με την έννοια ή το φαινόμενο ή το γεγονός ή το θέμα που θα ερευνήσουν. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σκοπό να παρακινήσουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών και κυρίως μέσα από την διερεύνηση μπορεί να είναι καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό ή ελεύθεροι και οι μαθητές-μαθητρίες συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. Ακολούθως, στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσουν τα συμπεράσματα και να προβούν σε εξηγήσεις και διατύπωση επιχειρημάτων. Και τέλος, η διδακτική διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές-μαθήτριες αναστοχάζονται για τον τρόπο σκέψης τους, για τα αποτελέσματα της μάθησής τους σε σχέση με την αρχική τους γνώση και τις ικανότητές τους, καθώς και για τη διαδικασία απόκτησης της καινούργιας γνώσης, περιγράφοντας τις πρακτικές που αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια της μαθησιακής πορείας. Η παρούσα λοιπόν διδακτική πρόταση ή το εκπαιδευτικό σενάριο κατά κάποιο τρόπο προορίζεται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα έχει πεδίο εφαρμογή στην τρίτη τάξη δημοτικού. Ο σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά της χώρας τους. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αναφερόμαστε για τη χώρα τους, είτε ως χώρα φιλοξενίας, είτε ως χώρα προέλευσης, είτε ως χώρα μόνιμης διαμονής. Καθώς το περιβάλλον των μαθητών στις χωρικές μονάδες τώρα πια δεν είναι ομοιογενές και με επαρκείς ικανότητες να αναπτύξουν ένα ουσιώδες υπόβαθρο γεωγραφικών ενιών και ορολογίας αξιοποιώντας μια ποικιλία πρακτικών. Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές, αναφερόμαστε συγκεκριμένα έτσι όπως είναι δομημένο πια το νέο πρόγραμμα σπουδών της μελέτης περιβάλλοντος για την τρίτη τάξη δημοτικού. Για τη γνωστική περιοχή λοιπόν της μελέτης περιβάλλοντος, το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο το οποίο προσεγγίζουμε είναι ο τόπος, η χώρα, ο πλανήτης που ζω και δίνουμε έμφαση στην θεματική ενότητα η χώρα που ζω. Σύμφωνα λοιπόν με όλο αυτό το οριοθετημένο πλαίσιο τίτων και της γνωστικής περιοχής της μελέτης περιβάλλοντος στο νέο πρόγραμμα σπουδών, η χρονική διάρκεια του αναπτύσσεται σε δύο διδακτικές ώρες και θα το δούμε σιγά σιγά. Βλέποντας τώρα λοιπόν τα προσδεκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν την Ελλάδα, τα σύνορά της, καθώς και τις όμορες χώρες που γειτονιάζει σε ένα έντυπο ή ψηφιακό χάρτη, να ερευνούν το υπόμνημα από δύο τουλάχιστον χάρτες της πατρίδας τους, να εντοπίζουν και να αντιστοιχίζουν σε μία αναπαράσταση τοπίου βασικούς γεωγραφικούς όρους, όπως είναι όρος σειρά, όρος πεδιάδα, λίμνη, ποτάμι, και να αναγνωρίζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα σε έναν πολιτικό χάρτη της Ελλάδας. Το σκεπτικό της διδακτικής πρότασης, το επιστημονικό γνωστικό περιεχόμενό της, μπορεί να εμπλέξει και τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των οικαστικών, της ιστορίας, όπως επίσης μπορεί να συνδεθεί και με τα εργαστήρια δεξιοτήτων και ως πρόταση STEM. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις και οι διεθνητές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι μαθητές, ως προς τις προαπαιτούμενες γνώσεις, ήδη οι μαθητές είχαν μελετήσει τις σχετικές έννοιες που αναφέρονται στην αλληλεπίδραση του ανθρώπινου περιβάλλοντος και του φυσικού περιβάλλοντος και στον προσανατολισμό στον χώρο, είχαν γνωρίσει μια ποικιλία από φυσικά τοπία της Ελλάδας και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που και παρεμβάσει στο φυσικό τοπίο. Επίσης, είχαν και σε ένα βαθμό εξοικειωθεί με τη χρήση των υπολογιστών από την υλοποίηση των διδακτικών εφαρμογών, από την επαφή με διάφορα ψηφιακά εργαλεία και από την αναζήτηση και άνθηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι μαθητές προβλέπεται να αποκτήσουν δεξιότητες αναγνώρισης και εντοπισμού γεωμορφολογικών στοιχείων σε μια αναπαράσταση τοπίου, καθώς και σε ένα πολιτικό και γεωμορφολογικό χάρτη, είτε είναι έτυπο είτε είναι ψηφιακός. Τέλος, στην οργάνωση της διδασκαλίας και για την πετούμενη υλικοτεχνική υποδομή, οι μαθητές ήδη έχουν μάθει και να δουλεύουν κατά ομάδες. Είναι ανομοιογενείς αυτές οι ομάδες των 5 ατόμων. Σε κάθε μέλος της ομάδας έχει ανατεθεί ένας συγκεκριμένος ρόλος, είτε εκπρόσωπος, είτε παρατηρητής, είτε γραμματέας. Μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η διδακτική πρόταση είτε στη συστηματική αίθουσα, η οποία φυσικά διαθέτει είτε ένα προηγμένο διαδραστικό σύστημα ή ένα διαδραστικό πίνακα ή υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, προφανώς και βιντεοπροβολέα, είτε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής. Ήδη στον κεντρικό υπολογιστή και στους υπολογιστές των μαθητών έχουν εγκατασταθεί οι αντίστοιχοι φιλομετρητές, όπως παράδειγμα Google Chrome, χρήσιμες ιστοσελίδες όπως το Map Chart και φυσικά οι ψηφιακές μαθησιακές εφαρμογές από την IMEI Content. Προχωρώντας, θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρτσούκη για να συνεχίσει την παρουσίαση. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Καρτσούκης Θεόδωρος. Θα περάσουμε στην αναλυτική περιγραφή της διδακτικής πορείας. Εδώ, κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, ο ΙΕ εκπαιδευτικός προβάλλει ένα βίντεο με τίτλο «Εξερευνούμε τη χώρα μας». Το βίντεο αυτό, να αναφέρω ότι έχει δημιουργηθεί από εμάς και φιλοξενείται στο αποθετήριο του Φωτόδεντρου και είναι ελεύθερα διαθέσιμο, προσβάσιμο από όλους. Στο βίντεο αυτό λοιπόν περιέχονται διάφοροι τόποι και αξιοθέατα της χώρας μας, καθώς και ανθρώπινα δημιουργήματα που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον. Εδώ δηλαδή τα παιδιά θα δουν με απλά λόγια κάποιους ορεινούς, παιδινούς, παραθαλάσσιους οικισμούς και κάποια ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια εισαγωγική δραστηριότητα με σκοπό να επιτευχθεί η πρόκληση ενδιαφέροντος από πλευράς των μαθητών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της προβολής του βίντεο, ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις στους μαθητές και στις μαθήτριες, ώστε να προκληθεί συζήτηση και να γίνει σύνδεση των προηγούμενων εμπειριών γνώσεων με την έννοια της χώρας, όπως για παράδειγμα, με βάση το βίντεο που παρακολουθήσατε, ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Ελλάδα. Ή, για παράδειγμα, τι τόπους συναντάει κανείς ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα. Ή μία άλλη ενδεικτική ερώτηση θα μπορούσε να είναι ποια είναι τα γεωμορφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν τόπο ορεινό, παραθαλάσσιο ή παιδινό. Οι μαθητές λοιπόν καταγράφουν τις απαντήσεις τους σε ένα χαρτί σχετικά με τους τόπους που συναντά κανείς ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και τα γεωμορφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε έναν από αυτούς. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, στην οποία έχουμε σχεδιάσει κάποιες δραστηριότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, επεξεργασίας και σύνδεσης ενιών. Εδώ οι μαθητές και οι μαθήτριες, με βάση τις απαντήσεις της προηγούμενης δραστηριότητας, εντοπίζουν τα γεωμορφολογικά στοιχεία της χώρας τους με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου Google Earth, ανακαλύπτοντας έτσι τον τρόπο που απεικονίζονται όλα αυτά τα γεωμορφολογικά στοιχεία σε έναν ψηφιακό χάρτη. Έπειτα, οι μαθητές, με βάση τις δραστηριότητες του φύλου εργασίας 1, αρχικά εξασκούνται στην επόμενη διαφάνεια, αρχικά εξασκούνται στην αντιστοίχηση γεωγραφικών όρων που αποτυπώνονται στους χάρτες, υπόμνημα δηλαδή χάρτη, με τα αντίστοιχα χρώματα, και σε δεύτερη φάση στην αναγνώριση γεωγραφικών όρων ξηράς και θάλασσας. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε στην πρώτη άσκηση, οι μαθητές θα αντιστοιχίσουν τους γεωγραφικούς όρους που υπάρχουν στην αριστερή στήλη, όπως για παράδειγμα κόλπος, ακροτήριο, βουνά, θάλασσα, οροσειρές, με το αντίστοιχο χρώμα που υπάρχει στη δεξιά στήλη, και παρακάτω με τις ομάδες τους, αφού παρατηρήσουν τις εικόνες που απεικονίζουν διάφορα τοπία στην ξηρά, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία με κάποιες ορολογίες, όπως βλέπετε, λίμνη, όχθες ποταμού, εκβολή, δέλτα ποταμού κτλ. Το ίδιο θα γίνει και στη συνέχεια, στην επόμενη διαφάνεια, όπου θα παρατηρήσουν εικόνες που απεικονίζουν διάφορα τοπία της θάλασσας και θα αναγνωρίσουν τους παρακάτω γεωγραφικούς όρους, συμπληρώνοντας ξανά τα αντίστοιχα πλαίσια με τις λέξεις «ισθμός», «νησί», «κόλπος», «λιμάνι», «ύφαλος» κτλ. Έπειτα,
Και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη διδακτική ώρα με αυτές τις δραστηριότητες αποτίμησης και αναστοχασμού που φαίνονται στη διαφάνεια. Οι μαθητές θα υλοποιήσουν διαδραστικές δραστηριότητες ανακεφαλαίωσης επέδωσης με αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων από την πλατφόρμα IMI Content. Εδώ θα πρέπει να σέρουν τα καρτελάκια της δεξιάς στήλης μέσα στο σωστό πεδίο της αντίστοιχης πρότασης, ενώ παρακάτω, στη συνέχεια, θα πρέπει να σύρουν τις εικόνες από τα αριστερά για να ταιριάξουν με τις εικόνες στα δεξιά. Το ίδιο είναι και η επόμενη άσκηση. Πάλι αναφέρονται κάποιοι γεωγραφικοί όροι ξηράς. Και στη συνέχεια περνάμε στην δεύτερη διδακτική ώρα, όπου εδώ οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ασχολούνται με τις παρακάτω διαδραστικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να ανακαλύψουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας τους. Βλέπετε εδώ στις ασκήσεις ότι οι μαθητές θα πρέπει να αντιστοιχίσουν τις καρτέλες πάλι της αριστερής πλευράς με αυτές της δεξιάς, ενώ στην επόμενη διαφάνεια υπάρχει ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, τύπου memory game, όπου θα πρέπει οι μαθητές να ανακαλύψουν ποια κάρτα αντιστοιχεί με ποια κάθε φορά, ώστε να λύσουν σωστά την άσκηση. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τον πολιτικό και γεωμορφολογικό χάρτη που τους έχει δοθεί, καθώς και με βάση τα ψηφιακά εργαλεία MapChart ή Google Earth, αναγνωρίζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας τους. Εδώ θα ήταν καλό λιγάκι να σταθώ και να εξηγήσω κάποια πράγματα για το MapChart, το οποίο είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο και επιτρέπει στον χρήστη να παραμετροποιήσει υπάρχοντες χάρτες, προσθέτοντας χρώματα και ετικέτες. Ο χρήστης εδώ μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από πλειάδα χαρτών, τόσο σε επίπεδο υπήρων, όσο και σε επίπεδο χωρών. Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα επιλογής ορισμένων ιστορικών χαρτών. Έπειτα οι μαθητές, έχοντας ως βάση τα στοιχεία που εντόπισαν με τα ψηφιακά εργαλεία, ασχολούνται με τις δραστηριότητες του φύλου εργασίας 2, αρχικά καταγράφοντας τα στοιχεία χωροθέτησης των γεωγραφικών διαμερισμάτων και σε δεύτερη φάση εντοπίζοντας τα κυριότερα γεωμορφολογικά στοιχεία των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Εδώ, όπως βλέπετε και στο φύλλο εργασίας, οι μαθητές θα εντοπίσουν μέσω του MapChart στον πολιτικό γεωμορφολογικό έντυπο ή ψηφιακό χάρτη. Πρώτα θα εντοπίσουν τον τόπο τους, τον ομό τους, με λίγα λόγια. Έπειτα θα συμπληρώσουν το γεωγραφικό τους διαμέρισμα και στη συνέχεια θα συμπληρώσουν τους γειτονικούς νομούς που ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό διαμέρισμα. Στην επόμενη άσκηση, στην 3, θα καταγράψουν τα στοιχεία στον πίνακα που βλέπετε και παρακάτω, από το ειδικό πάμε στο γενικό, θα κάνουν το ίδιο πράγμα για τη χώρα τους, με ποιες χώρες συνορεύει η δική τους χώρα και ποια είναι τα γεωγραφικά διαμερίσματα που συνορεύουν με τις γειτονικές χώρες. Τέλος, στην άσκηση 5, θα συμπληρώσουν τον πίνακα του γεωγραφικού τους διαμερίσματος και των υπόλοιπων φυσικά, καταγράφοντας ποια είναι τα σημαντικότερα ποτάμια, βουνά, λίμνες, θάλασσες, χερσόνηση, ακροτήρια και πόλεις. Κλείνοντας την δεύτερη διδακτική ώρα και ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό σενάριο, ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές ένα φύλλο αυτοαξιολόγησης και ένα φύλλο έτερο αξιολόγησης, εξετάζοντας τον βαθμό επίτευξης της αρχικής τοποθεσίας. Εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω ότι το προτινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να του δώσουν τη μορφή ενός ευρύτερου project. Θα μπορούσε δηλαδή το εν λόγω σενάριο να επεκταθεί σημαντικά χρονικά μέσα από την προσθήκη περισσότερων εμπλεκόμενων γνωστικών περιοχών, όπως είναι τα εικαστικά, η μουσική, η ιστορία και η γεωγραφία. Και επίσης οι μαθητές θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την ποίηση αλλά και την πεζογραφία που σχετίζεται με τον τόπο τους και να γνωρίσουν την τοπική μουσική παράδοση στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Μία άλλη εναλλακτική μορφή ενός ευρύτερου project θα ήταν να αποκτήσει και τη μορφή ενός διασχολικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο οι μαθητές, συμμετέχοντας σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα τύπου e-twinning ή Erasmus, θα έχουν τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με σχολεία από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Μέσω των εργαλείων που παρέχει το διαδίκτυο, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αξιοθέατα που διαθέτει κάθε περιοχή, και έτσι θα μπορούσαν να ανταλλάξουν πληροφορίες και να γνωρίσουν την τοπική ιστορία, τη μουσική παράδοση, την διατροφή και πολλά ακόμα.
Τέλος, οι προτινόμενες διαδραστικές δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες ως υποστηρικτικό υλικό ανά πάσα στιγμή και εκτός σχολικής τάξης. Η θεματική του προτινόμενου εκπαιδευτικού σενάριου ενδείκνυται να αξιοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς και ως πρόταση STEM, ακολουθώντας τα στάδια υλοποίησης σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Και κλείνοντας την εισήγηση, να περάσουμε και στα συμπεράσματα. Στο πλαίσιο εφαρμογής των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς καλείται να γίνει φορέας ανάπτυξης και αναδόμησης του περιεχομένου τους. Πιστεύω ότι ο ανωτέρω ισχυρισμός επιδιώχθηκε με την πρόταση που σας καταθέσαμε να ενισχυθεί με την παρουσίαση ενός διδακτικού σενάριου, όπως είδατε, με την χρήση των TUPUE, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθητών και μαθητριών της ΓΑΜΑ τάξης Δημοτικού Σχολείου στη γνωστική περιοχή της μελέτης περιβάλλοντος. Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, γιατί η ροή υπήρξε συνεχόμενη. Να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για την διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου και ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια σε όλους τους προηγούμενους συζητητές για τις όμορφες εργασίες που μας παρουσίασαν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.